Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βλέπετε το ύφος μου στο εξώφυλλο του βίντεο και τα μαλλιά μου που σηκωθεί. Λοιπόν, έχω εδώ το κινητό γιατί θα διαβάσω μηνύματα που έλαβα στο Instagram. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Είμαι σίγουρη πως θα μου κάνετε παρατήρηση ότι παρεμβαίνει το κινητό στο μικρόφωνο, αλλά πρέπει να σας διαβάσω τα μηνύματα που έλαβα στο Instagram και μου έχουν σηκώσει την τρίχα κάγκελο. Λοιπόν, είναι μία φίλη. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε. Είναι στο κανάλι μας. Και με έχει και στο Instagram και συχνά πυκνά μου γράφει. Μου γράφει για τις γνωριμίες μου κάνει, που κάνει, μου γράφει για τον κάθε αδιάγνωστο που τον ανέχεται, πόσα ραντεβού κλπ. Και μου γράφει σήμερα. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Τα vlog είναι ένα και ένα. Τα vlog είναι ένα και ένα. Εσύ τι είσαι, κόρη? Το τελευταίο ειλικρινά με εκφράζει 100% όταν λέει το τελευταίο, μιλάει το χθεσινό βίντεο που είχε θέμα. Να λεπτό να σας το διαβάσω το θέμα του χθεσινού βίντεο, γιατί μπορεί να μην ανέβει σήμερα που το κάνω αυτό το βίντεο. Ένα λεπτό, τι το κάνω εκτάκτος, τα διάβασα τώρα. Λοιπόν, μοναξιά, υπάρχει ένα κενό μέσα μου ό,τι και αν κάνω αυτό. Εγώ έχω κουραστεί να προσπαθώ να είμαι καλά. Να μην ψάχνω για σύντροφο, αλλά να φτιάξω τη δική μου ευτυχία με εμένα. Τώρα που βρήκα την ευτυχία μέσα μου και τι με κάνει να νιώθω καλά, τώρα που έμαθα ποια είμαι και τι θέλω, λοιπόν, δηλώνεις εδώ ότι τώρα έχεις βρει την ευτυχία μέσα σου και τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Τώρα να δούμε τι σε κάνει να νιώθεις καλά. Τώρα που έμαθα ποια είμαι και τι θέλω, είναι μέρες που νιώθω κούραση. Δεν θέλω να προσπαθώ άλλο και να τα αφήσω όλα, προσπάθειες και τα λοιπά. Είχες πει σε ένα vlog να πιέζουμε τον εαυτό μας για το περπάτημα, να πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνει πράγματα για να είμαστε σε πρόγραμμα και όχι να το μοιάνει η κατάθλιψη. Συμφωνώ απόλυτα, μ' αρέσει που συμφωνείς. Τι κάνουμε όταν τα αποθέματα μας τελείωσαν? Πώς γίνεται να έχεις βρει τον εαυτό σου και να είσαι καλά και τα αποθέματα σου να τελείωσαν? Κάτι δεν καταλαβαίνεις καλά, φιλενάδα. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω ούτε στη δουλειά να πάω. Ξεκίνησα και σεμινάρια για να μάθω μια νέα γλώσσα. Δεν μπορώ να πω ενδιαφέρον, όμως κουραστικό και απαιτητικό. Το έκανα να μην κολλάω σε καταστάσεις, να βγαίνω έξω και να συναναστραφώ με άλλους ανθρώπους. Μήπως το κάνεις για να γνωρίσεις και κανέναν άνδρα εκεί? Ίσως. Αλλά απογοήτευση, δύσκολα στις μέρες, όχι φιλίες να κάνεις, αλλά και υπομονή να μάθεις. Δύσκολα. Είναι καλό να πιέζεις τον εαυτό σου, φοβάμαι μην γυρίσει μπούμεραγκ. Είναι καλό να πιέζεις τον εαυτό σου, φοβάμαι μην γυρίσει μπούμεραγκ. Τι να γίνει, να σε πιέσει και εσένα ο εαυτός σου να ξυπνήσεις, κόρη? Τέλος πάντων, υπάρχουν tips που μπορούμε να κάνουμε για να μην βαλτώσουμε. Tips, συμβουλές που μπορούμε να κάνουμε για να μην βαλτώνουμε έστω και τις μέρες ή τις ώρες που δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Μ' αρέσει που άκουσες το βίντεο χθες. Δεν κατάλαβες τίποτε από το βίντεο. Σοβαρά σου μιλώ. Είσαι μορφωμένη κοπέλα. Είσαι και μορφωμένη κοπέλα. Εγώ ακούω μουσική, μιλάω με μια φίλη μου που με αγαπάει, αλλά και πάλι δεν φτάνει. Το κενό είναι κενό. Έτσι είναι η φύση ανθρωπινή. Θέλει τέρι, αγάπη. Ένα χέρι να σου χαϊδεύει την πλάτη, έστω να στυξήσει. Τι δύσκολο πράγμα να μην έχεις ένα χέρι να σου ξύσει την πλάτη. Θα πάρω ξύστρα πλάτης, γελάω, αλλά είναι πολύ σοβαρό και δύσκολο αυτό που βιώνουμε. Σ' αγαπώ πολύ, συνέχισε να μας ψυχοεκπαιδεύεις. Δεν είμαι σίγουρη ότι εσένα ειδικά σε ψυχοεκπαιδεύω σοβαρά, δεν είμαι σίγουρη, γιατί αυτές τις συζητήσεις τις κάναμε πάρα πολλές φορές και δεν σε βλέπω αρκετά να έχεις βοηθηθεί. Μου γράφει πάλι. Όταν είπες να αλλάξουμε φιλοσοφία ζωής, τι εννοείς? Πιστεύω για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, ο σκοπός της ζωής του είναι άλλος. Για παράδειγμα, για μένα είναι ο έρωτας. Βρήκαμε και έναν άνθρωπο, ο σκοπός της ζωής του είναι ο έρωτας. Τι άλλο θα διαβάσω, ρε παιδιά? Να ζω με έναν σύντροφο με ό,τι άλλο συνεπάγεται. Πέραν ότι έχω λύσει το βιοπεριστικό μου σκοπό, το σκοπό μόρφωσης κτλ. Γιατί υπάρχουμε, Θέκλα μου, πέραν του κοινωνικού έργου που κάποιοι επιτελούν σε αυτόν τον κόσμο, γιατί υπάρχουμε? Και της λέω και εγώ, τι είσαι μάνα μου και ο σκοπός της ζωής σου είναι ο έρωτας? Τέτοιο σκοπός ζωής έχουν εξαρτημένοι από τις σχέσεις. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Και είπα να κάνω ένα βίντεο για αυτό το θέμα. Η κοπέλα που μου στείλε τα μηνύματα ξέρει ότι την αγαπάω και την εκτιμώ και ότι έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές ολόκληρα κατεβατά.
ειδικά σε κάτι προξενιά που τις έκαναν πρόσφατα και στα οποία πήγαινε και έβγαινε με τον κάθε αδιάγνωστο και προσπαθούσε να καταλάβει ο κάθε αδιάγνωστος πως σκέφτεται και μου στέλνε και εμένα ένα σωρό κατεβατά. Εγώ τις έγραφα λακωνικά, δες τις αρχές σου και τις αξίες σου και αν ταιριάζεται, δεν με άκουγε, επειδή ο σκοπός της ζωής της είναι ο έρωτας, καταταλαιπωρήθηκε και μια και δυο και τρεις και πέντε φορές, δεν ακούει. Ο σκοπός της ζωής της είναι ο έρωτας. Λοιπόν, είμαστε σοβαρά πληγμένοι από την pop κουλτούρα. Έχουμε σοβαρή πλήξη στο κεφάλι. Πλήξη όπου από το πλήττο. Χτυπημένοι είμαστε. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται να είναι κάποιος σε αυτό το κανάλι και λέω για την κοπελά που μου τα γράφει, ξέρει ποια είναι, ξέρω και εγώ ποια είναι για μαθητική εσείς, η οποία παρακολουθεί πολύ τακτικά τα βίντεο, όλα τα βίντεο τα παρακολουθεί. Μην μπει στα σχόλια τώρα να γράψεις εγώ είμαι, εγώ προστατεύω τα στοιχεία σου και τα προσωπικά σου στοιχεία, για να πεις εσύ γεια σας είμαι εγώ. Λοιπόν, πόσες φορές έχεις παρακολουθήσει όλα αυτά τα βίντεο που έχουμε κάνει και τα θέματα αυτοβελτίωσης και τα θεωρητικά βίντεο και όλα και έχεις καταλήξει στο σημείο να πιστεύεις ότι μπορεί ο σκοπός της ζωής σου να είναι ο έρωτας. Τι είσαι μάνα μου, είσαι κατώτερο θηλαστικό, πως ο σκοπός της ζωής σου είναι η αναπαραγωγή. Τι είσαι και τι είμαστε. Αυτή σου η δήλωση κάθε αυτή αποδεικνύει περίτρανα και ξεκάθαρα ότι είσαι θυσμένη στις ερωτικές σχέσεις. Ότι βλέπεις τον έρωτα σαν ναρκωτικό, ότι βλέπεις τον έρωτα ως αυτοσκοπός της ζωής σου. Είσαι γυναίκα που αγαπάει υπερβολικά, όχι πολύ. Έχεις θέμα ψυχολογικό. Όσα βίντεο και αν παρακολουθήσεις, όση ψυχοθεραπεία αν πας και να κάνεις, αν δεν ξεκαρφώσεις από το μυαλό σου αυτή την παρανόηση ότι ο σκοπός της ζωής σου είναι ο έρωτας, δεν θα ηρεμήσεις ποτέ σου και δεν θα μπορέσεις να έχεις και μια υγιή ερωτική σχέση. Κόρη μου, κάναμε ολόκληρο θεωρητικό βίντεο χθες. Είπαμε τόσα πράγματα, είπαμε για τη φιλοσοφία, είπαμε για το νόημα της ζωής και γάι μου γράφει σήμερα ότι το νόημα της ζωής της είναι ο έρωτας. Ο σκοπός της ζωής της είναι ο έρωτας, ότι έχει λύσει το βιοποριστικό της, έχει λύσει το εκπαιδευτικό της και ο σκοπός της ζωής της είναι ο έρωτας. Μάνα μου, δεν θα πας να δίνεις με χίλια πάνω στον κάθε αδιάγνωστο μετά, δεν θα πας τα μούτρα σου μεγαλειωδώς πόσες πολλές φορές. Ξύπνα, σύνελθε, είσαι θυσμένη στη φαντασίωση του έρωτα. Είσαι θυσμένη στην ιδέα ότι μόνο όταν είσαι ερωτευμένη θα είσαι ευτυχισμένη, μόνο όταν σου δίνει προσοχή και σημασία ένας άντρας θα είσαι ευτυχισμένη, θα αποκτήσει αξία στη ζωή σου μόνο όταν έχεις άντρα εγκόμενο. Κόρη, ξύπνα. Γράψτε στα σχόλια τη γνώμη σας για το σκοπό της ζωής, ποιος μπορεί να είναι ο σκοπός της ζωής. Τι γράφεις εκεί πέρα, ότι κάποιοι άνθρωποι προσφέρουν κοινοφελές έργο, μόνο κάποιοι προσφέρουν κοινοφελές έργο, για εμάς τους υπόλοιπους ο σκοπός της ζωής είναι ο έρωτας. Είναι το ίδιο τραγικό με το να λες ότι ο σκοπός της ζωής είναι να τρώμε και να πίνουμε. Ή ο σκοπός της ζωής είναι να καθαρίζουμε την τουαλέτα. Ή ότι ο σκοπός της ζωής είναι να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν υποτιμώ τον έρωτα. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τον έρωτα. Ούτε θεωρώ ότι ο έρωτας είναι κάτι αμεληταίο. Αλλά αν τον κάνουμε σκοπό της ζωής μας και αυτό σκοπό, θα φάμε τα μούτρα μας αγρίως και ποτέ δεν θα ηρεμήσουμε. Πάω στοίχημα ότι εσύ παρακολουθείς τα βίντεο για να πάρεις tips για το πώς να βρεις έναν καλό άντρα και πώς μπορείς να φέρεις τον έρωτα στη ζωή σου. Δεν είναι αυτός ο σκοπός το βίντεο. Μπορεί ως παρενέργεια το βίντεο, ως αποτέλεσμα της ενασχόλησης με την πνευματικότητα και της ενασχόλησης με την προσωπική εξέλιξη, να προκύψει και μια υγιής ερωτική σχέση, γιατί όσο εξυγιαίνεται ο άνθρωπος και όσο καλλιεργείται πνευματικά, τόσο πιο κατάλληλο πρόσωπο είναι για να μπορεί να αντιληφθεί και να επιδιώξει και να επιτύχει μια υγιή και ισορροπημένη ερωτική σχέση. Όχι όμως να είναι ο σκοπός της ζωής μας ο έρωτας. Δηλαδή τα παιδιά που γεννάμε, τα γεννάμε για να, είναι για να ερωτευτούν. Τα παιδιά τα γεννάμε για να κάνουν σεξ, τα γεννάμε για να έχουν κάποιον να τους ξύζει την πλάτη. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Δηλαδή φέρνουμε παιδιά στον κόσμο για να είναι εραστές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ένα έκτακτο βίντεο αυτό, γίνεται έτσι σύντομα και έξαλα φυσάει και πολύ σήμερα και με έχει πάρει ο αέρας, πραγματικά. Ξανασκέψου το.
και να το ξανασκεφτούμε και όλοι όσοι λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί και εγώ που σου θυμώνω τώρα, προφανώς έχω λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, με τα ανάλογα λυπηρά αποτελέσματα. Σε καταλαβαίνω, αγάπη μου, αλλά χρειάζεται να βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει περισσότερο την αγάπη μου.